984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 20 Ιουλίου, καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατοίκων των ατόμων με δυσκολία, μετάβαση στα εμβολιαστικά κέντρα. Ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να δηλώσει τους ασθενείς πολίτες έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson. Η πιστοποίηση και η ένταξη στο πρόγραμμα εμβολιασμού των ατόμων με δυσκολία μετάβαση στα εμβολιαστικά κέντρα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε γιατρό στην Ελλάδα, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα. Από σήμερα οι νέοι ηλικίας από 18 έως 24 ετών θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα το freedompass.gov.gr και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγείται η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι όσοι έχουν γεννηθεί από το 1996 έως το 2003 να έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού ή να έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο. Όπως μάλιστα είπε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πυρακάκης, έχουμε εμπιστοσύνη στους νέους και ξέρουμε, βλέποντας και τα στατιστικά, ότι όσοι επιλέξουν να κάνουν την πρώτη δόση θα κάνουν και τη δεύτερη. Στον εμβολιασμό των προσφύγων που διαβιούν στο Ηράκλειο προχωρά σήμερα και αύριο, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, 20-21 Ιουλίου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Καλωσορίζω την κυρία Ελένα Μπορμπουδάκη, την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για να πάρουμε τις πληροφορίες για την ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, εμβολιασμένοι ωφελούμενοι του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου, συγκεκριμένες οι κατηγορίες, κυρία Μπορμπουδάκη, έτσι? Ακριβώς, σήμερα έχουμε προγραμματισμένα 85 ραντεβού, 85 εμβολιασμούς σε πρόσφυγές μας και αύριο 110 προγραμματισμένα ραντεβού. Φυσικά, αν χρειαστεί και προσέλθουν παραπάνω, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το υποστηρίξουμε όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση. Και τις δύο ημέρες οι εμβολιασμοί στο Κεκυφαπή Πόρου ή εντάσσεται αύριο, γιατί υπήρξε και μια δεύτερη ανακοίνωση για το διαδικαστικό από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια για την κινητή μονάδα εμβολιασμών ότι θα βρίσκεται στον Προφήτη Ηλία. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό? Είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι στο ίδιο σημείο όπως και σήμερα για τους πρόσφυγες. Στον Προφήτη Ηλία είναι μια νέα δράση των κινητών μονάδων όπου καθημερινά ανάλογα με τις ανάγκες και σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό έχουμε πει ότι θα υποστηρίζουμε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει αναγκαιότητα εμβολιασμού. Άλλωστε σήμερα το απόγευμα θα έχω μια συζήτηση με το Γενικό για να δούμε και πώς θα υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νόμιμα στο νησί μας, δεν βρίσκονται νόμιμα, επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προσωρινό άμκα όπως κάνουμε με τους μετανάστες που έχουν τη δυνατότητα. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και είμαστε σε μια πορεία για να βρούμε λύση και για τους εμβολιασμούς αυτών των ανθρώπων. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, συγγνώμη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας εννοείται? Συνάντηση εννοώ τηλεφωνική ή μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Γενικό Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας. Τον κύριο Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει από πολύ κόσμο. Ρωτούσα και εγώ το πρωί τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται, μένουν παράτυπα στην χώρα, τους μετανάστες, Ηράκλειο, Μεσαρά, σε ολόκληρη την Κρήτη, δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν. Πολλοί λένε ότι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν από τη μία περιοχή στην άλλη, χρειάζεται να ξέρουμε τι γίνεται να είναι εμβολιασμένοι και βέβαια από την άλλη τι γίνεται και με τους Ρωμά, κυρία Μπορμπουδάκη. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κυρίως αγρότες γης και το είδαμε και στο Τιμπάκι όταν πήγαμε για τους εμβολιασμούς και στην περιοχή της Ιεράπετρας. Έχουμε και στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς τη δυνατότητα να ενημερωθούν και ανοίγοντας, στέλνοντας κλιμάκια εκεί να τους εμβολιάσουμε. Απομένει να δούμε το διαδικαστικό μέρος
και σας λέω έχουμε συζήτηση με το Γενικό να δούμε πώς προχωράμε σε σχέση με αυτό. Με τους Ρωμά ήδη έχει γίνει 1η Ιουλίου ένας εμβολιασμός όπου είχαμε προγραμματίσει 65 άτομα να εμβολιαστούν, προσήλθαν 24. Έχουμε ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς την δυνατότητα να εμβολιάσουμε παραπάνω ανθρώπους του καταβλισμού ή ανθρώπους που μένουν σε διαμερίσματα. Εμείς έχουμε την δυνατότητα και με την κινητή μονάδα και σε σταθερά σημεία και τα εμβόλια, την επάρκεια δηλαδή των δόσεων για να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους Ρωμά. Είμαστε εν αναμονή να μας δώσουν το σχετικό αίτημα για να πάμε να κάνουμε και δεύτερο εμβολιασμό. Λέτε οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί υπάρχει και ο Παγκρίτιος Συλλογός τους. Γι' αυτό το λόγο ρώτησα και επικενιάστηκα για να δω εάν υπάρχει συνεργασία και από τη δική τους την πλευρά για να θέλουν να εμβολιαστούν. Αλλά ήδη δώσατε μια πρώτη απάντηση και είπατε ότι ξέρετε, είχαμε προγραμματίσει 60, εμβολιάστηκαν 25. Είχαμε προγραμματίσει ακριβώς 65, προσήλθαν 24 άτομα, εμβολιάστηκαν κανονικά. Είχαμε παραπάνω από 65 δόσεις σε περίπτωση που ήταν και κάποιοι που ήθελαν να εμβολιαστούν και δεν είχαν δηλώσει. Ωστόσο δεν είχαμε τον αριθμό προσέλευσης που θα θέλαμε. Είμαστε όμως εδώ, έχουμε πει ότι η υγειονομική περιφέρεια είναι εδώ για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με όλους. Κάτι που κάναμε και με τους Ρωμά κατά τη διαδικασία της διαχείρισης πανδημίας πρώτου εμβολιασμού, όταν πάρθηκαν τα μέτρα και σε συνεργασία μαζί τους από την πρώτη στιγμή. Άρα εμείς περιμένουμε να μας πούν πότε θέλουν και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε παραπάνω. Φαντάζομαι ότι το όποτε θέλουν είναι και κάτι που πλέον πιέζει και διαφορετικά ο χρόνος, διότι αν από τη μια έχεις υποχρεωτικό εμβολιασμό σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, από την άλλη πρέπει να δει το κεντρικό κράτος και να δουν και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά τι μελιγενέστη και ποια είναι η δική τους η επιθυμία και ποιο είναι το θέλω τους. Αλλά να ειδωθεί άμεσα, με αυτή την έννοια το λέω. Αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Σας λέω, εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε σημείο της Κρήτης για να εμβολιάσουμε. Σήμερα βρεθήκαμε μάλιστα στην Τήλισο, άλλο ένα κινητό κλιμάκιο ήταν στα Ζωνιανά και τα Λιβάδια, στο Σίσι, στα Χανιά, στην Ασίγωνιά. Βρισκόμαστε οπουδήποτε υπάρχει δυνατότητα να εμβολιάσουμε κόσμο, είτε με τις κινητές είτε κατοίκων. Μάλιστα, λοιπόν, σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, θα τα ξαναπούμε. Κυρία Μπορμπουδάκη, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Επίσης, αναστάτωση στο πυροσβεστικό σώμα και στην ΕΜΑΚ την ίδια ώρα, καθώς αφαίνεται ότι μετακινήθηκαν ή μετακινούνται 54 άτομα που αρνήθηκαν τον εμβολιασμό τους. Η επιστροφή στην υπηρεσία προβλέπεται για όποιο αλλάξει γνώμη. Όπως έχουμε τονίσει, όλοι όσοι υπηρετούν στην ΕΜΑΚ πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Αυτό λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. Εφαρμόστηκε απλώς η σχετική διαταγή, είπε. Είχαμε δώσει ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο σε όλους όσους υπηρετούν στην υπηρεσία για να εμβολιαστούν. Η ΕΜΑΚ παρέχει συνδρομή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όποιο μέρος του κόσμου, αν κριθεί αναγκαίο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είναι ανεμβολιαστοί. Εγώ καλωσορίζω τον κύριο Απλώνα Φραγκεδάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη, και εσάς και στους ακροατές σας. Από το Ηράκλειο, τουλάχιστον, αν δεν είναι λανθασμένη η πληροφορία, 7 άνδρες της ΕΜΑΚ μετακινήθηκαν ήδη από χθες στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου, κύριε Φραγκεδάκη. Ακριβώς, κύριε Γεράκη, από χθες έχει εκδοθεί η διαταγή του αρχηγείου, όπως σε όλες τις ΕΜΑΚ της Ελλάδος, έτσι και στην τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης, ήρθε διαταγή, ναι, που ουσιαστικά αναφέρει την μετακίνηση των 7 συναδέλφων από την τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης στην διοίκηση, στη διάθεση της Δύσης νομού Ηρακλείου. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, μπορείτε να μου το μεταφράσετε? Στο διοικητή νομού Ηρακλείου των πυροσβεστικών υπηρεσιών, που από εκεί και μετά τους τοποθετεί όπου θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες ανάγκες. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα, αποφάσισε η διοίκηση ότι θα τους τοποθετήσει στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου. Α, μάλιστα. Δυστυχώς, ναι, εφαρμόζεται η διαταγή που εδώ και καιρό έχει προαναγγελθεί, ότι όσοι δεν εμβολιαστούν
θα μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία του σώματος. Δυστυχώς η διαταγή αυτή έχει ξεκινήσει, δηλαδή η πρώτη διαταγή προειδοποίησης προκειμένου να εμβολιαστεί το προσωπικό της ΕΜΑΚ έχει δοθεί από το μήνα Μάιο και έδωσε πρώτα ένα περιθώριο μέχρι 10 Ιουνίου, στη συνέχεια έδωσε ένα περιθώριο μέχρι τέλος του μηνός, του Ιουνίου. Ουσιαστικά είναι ένα προαναγγελθέν κακό, μέσα σε παρένθεση να το πω, που γίνεται. Το κακό είναι ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΜΑΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μετακίνηση προσωπικού προς άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία. Δηλαδή τώρα φεύγουν 7 άτομα, πριν από κάποιο διάστημα φύγαν άλλα 5 άτομα με μετακινήσεις λόγω του ότι πήραν κάποιο βαθμό και γίνανε ανθυποπυραγοί αξιωματικοί. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ήταν αναμενόμενο και ούτε θα έπρεπε να γίνει. Οπότε και αυτή την ώρα φεύγουν οι 7 σήμερα και πάνε 3. Αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να διεξάγει την υπηρεσία, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι μιλάμε για μια νευραλγική υπηρεσία και αυτή η μετακίνηση ουσιαστικά δεν λέω ότι την αποδυναμώνει με τον υπερβάλλοντα ζήλο που δείχνουν τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, αλλά για όλα αυτά τα πρακτικά, τα διαδικαστικά της καθημερινότητας τα οποία υπάρχουν. 54 λοιπόν στον αριθμό, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Το προηγουμένως που το αναφέρατε. Δεν είναι 54. Όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη συζητάμε για την ΕΜΑΚ. Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα 54 άτομα. 7 στο Ηράκλειο. Και εκεί ήθελα λίγο να σταθώ. Παρακαλώ. Ότι έγινε κάτι μεταξύ των 7 ατόμων. Ναι. Ότι το θεωρώ εντελώς άδικο. Αυτό που έγινε ένα εκ των 7 συναδέλφων, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, προλήξεως της πρώτης προθεσμίας της διαταγής για εμβολιασμό, το οποίο δεν του επέτρεπαν οι συνθήκες το να εμβολιαστεί. Αυτό το θεωρώ ότι ήταν άδικο το να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή εξαιτίας της κατάστασης και ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος αυτή την ώρα προσπαθεί, ευτυχώς δόξα τω Θεώ πάει καλά στο θέμα αντιμετώπισης της υγείας του περιστατικού και θα έπρεπε να υπάρχει λίγο υπομονή και όχι τέτοια βιασύνη για τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Θέλετε να πείτε, κύριε Φραγκεδάκη, ότι δεν αρνήθηκε τον εμβολιασμό του, απλά δεν του επιτρέπεται αυτή την ώρα λόγω των προβλημάτων υγείας? Το περιστατικό, ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος το έπαθε 16 Μαΐου. Όχι, κάντε μου μόνο τη διευκρίνηση. Είναι από τους ανθρώπους. Ενδεχομένως, διότι όταν βγαίνει μια διαταγή και πάει να εφαρμοστεί, αλλά εγώ τη χρονική στιγμή που είναι να εφαρμοστεί η διαταγή, να πάω να κάνω το εμβόλιο, δεν έχω τη δυνατότητα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Είναι λάθος η στιγμή, ναι. Το καταλάβατε. Σαφέστατα, εγώ δεν μπορώ να είμαι στη σχέση του συναδέλφου το τι θα έκανε. Ενδεχομένως να μην το έκανε. Όμως εγώ παίρνω το ενδεχόμενο ότι δεν του δόθηκε καν η δυνατότητα επιλογής, διότι το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτό, ο συνάδελφος αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πιστεύετε ότι δεν θα το δει η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος? Έχουν γίνει ενέργειες σήμερα και ευελπιστώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Μα δεν είπαν, κύριε Φραγκεδάκη, ότι όποιος εμβολιαστεί μπορεί να επιστρέψει στην υπηρεσία ή όχι? Αυτό έχει αναφερθεί σε δηλώσεις του αρχηγού και λοιπά, αναμένεται να το δούμε στην πράξη. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι έχουν κατατεθεί κάποιες αιτήσεις ακύρωσης για αυτή την απόφαση και ότι η εκδίκαση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά, είναι 8 Οκτωβρίου του 2021, ναι? Σωστά. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες αιτήσεις ακύρωσης. Δυστυχώς όμως ακολουθείται η νομοθεσία. Δεν Ωραία. Έχει γίνει κάποιο παράδειγμα. Όχι, όχι. Άλλο ήθελα να ρωτήσω. Και οι 54 ανά την Ελλάδα έχουν προσφύγει? Δεν γνωρίζουμε. Οι δικοί μας οι άνθρωποι εδώ, οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ που έχουν προσφύγει? Κάποιοι ναι. Κάποιοι άλλοι όχι. Γιατί δεν έχουν προσφύγει όλοι οι συνάδελφοι. Ήταν μια ενέργεια η οποία δεν. Κάποιοι δεν το κάναν. Ωραία. Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας αναφέρω πώς είναι από εδώ από το Ηράκλειο και πώς είναι εκτός. Αλλά ουσιαστικά η εκδίκαση θα γίνει 8 Οκτωβρίου. Δεν διαφαίνεται δυστυχώς κάτι να αλλάζει με την κατάσταση όπως διανύομαι. Διότι
κύριε Δουλγεράκη, βλέπετε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η περαιώς ατμόσφαιρα, καλός ή κακός, επηρεάζει και κάποιες αποφάσεις όταν πρόκειται περί δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα. Και από την άλλη, η αποδυνάμωση της υπηρεσίας με αυτά τα στοιχεία τα οποία μας αναφέρατε πριν από λίγο. Διάβαζε επίσης δηλώσεις του δικηγόρου, του κυρίου Θανάσουλα, από τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, ανδρών της ΕΜΑΚ δηλαδή, δικηγόρους, που ζητούν, όπως είπε, να ανασταλεί η διαταγή του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μάλιστα, ο ίδιος ο δικηγόρος έκανε λόγο για fake news, αναφορικά με την είδηση ότι το Συμβούλιο Επικρατείας λέει ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους. Είναι κάτι με το οποίο ενδεχόμενα εσείς ξέρετε κάτι άλλο? Ο καθένας εξηγεί όπως θέλει, διότι ουσιαστικά τα ασφαλιστικά όπως προκύπτανε χαθήκαν και πάμε σε μια τακτική δικάσιμο και ο καθένας εξηγεί την απόφαση κατά το δοκούν. Μάλιστα. Ας αναμένουμε την οριστική απόφαση, διότι και σε ασφαλιστικά να κερδίζαν, αυτό δεν σημαίνει κάτι στην οριστική τακτική δικάσιμο. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε την τακτική δικάσιμο πλέον στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε αυτό και βεβαίωτατα. Τι θα γίνει. Τουλάχιστον τουλάχιστον μας το διευκρινίσατε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει μια προσπάθεια εκστρατείας, διότι καταλαβαίνετε τα 54 άτομα στο σύνολο των 450 και πλέον συναδέλφων που υπηρετούν στις ΕΜΑΚ όλης της χώρας, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποσοστό λίγο, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσαμε με άλλους τρόπους να πείσουμε με ειδικούς, έτσι, και να πείσουμε τους συναδέλφους προκειμένου να εμβολιαστούν. Σωστή. Και όχι να φτάσουμε αυτή την ώρα σε αυτό το κομμάτι να τους μετακινούμε. Από την άλλη όμως υπάρχει το γεγονός ότι ουσιαστικά υπάρχουν διαταγές, υπάρχει η προειδοποίηση κλπ. Και ο καθένας κάνει την επιλογή του. Κύριε Φεργεδάκη, επειδή το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με τις εντολές που μπορεί να πάρει κάποιος από εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με την υπηρεσία, αλλά έχει να κάνει με την ίδια την υγεία του καθενός από εσάς, ρωτάω, επειδή στην αρχή τουλάχιστον που είχε βγει αυτή η είδηση και είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον καθένα από εμάς, γιατί στην αρχή και μέσω των ειδικών δεν πήγαν, αυτό που λέτε εσείς πριν από λίγο, δεν το συζήτησαν, δεν πήγαν σε αυτή την ενημέρωση προς όλους εσάς μέσω των ειδικών, σαφέστατα μέσω των γιατρών οι οποίοι ξέρουν πολύ περισσότερο, καθηγητών και όλων των υπολείπων, αλλά ο αρχηγός σας πέρασε άμεσα σε αυτή την απόφαση, ή εμβολιαστείτε ή αντίο. Τι έγινε? Κύριε Δουλγεράκη, θα πρέπει να ερωτηθεί η ηγεσία. Είπα μήπως εσείς το καταλάβατε στην πορεία. Οι συνάδελφοι οι οποίοι αρνούνται τον εμβολιασμό, εγώ η απόφαση του καθενός και η επιλογή του καθενός είναι απολύτως σεβαστή και είμαστε ελεύθεροι πολίτες να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Από εκεί και μετά όμως, εγώ αυτό που συμβουλεύω και στους συναδέλφους μου είναι ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση, να έχουν σωστή αντιμετώπιση, ενημέρωση από ειδικούς και στη συνέχεια να έχουμε την άποψη είτε να εμβολιαστώ είτε πολύ περισσότερο να μην εμβολιαστώ. Δηλαδή να έχω μια άποψη τεκμηριωμένη. Όχι να λέω ότι δεν εμβολιάζομαι γιατί το θέλω να το λέω για ποιο λόγο. Να έχω την τεκμηριωμένη άποψη ειδικών. Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή του και το αρχηγείο του σώματος, που αν γινόταν αυτό ενδεχομένως σήμερα να μην συζητάγαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Φραγκεδάκη. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Δουλγεράκη. Διπλασιάστηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας οι νοσηλείες ασθενών που νοσούν με COVID-19 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Χθες Δευτέρα, 19 Ιουλίου, νοσηλεύονταν συνολικά 84 ασθενείς, ενώ την περασμένη Τρίτη ο αριθμός έφτανε στους 43. Αυξάνονται στην Κρήτη και τα κρούσματα μετάλλαξης Δέλτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο εντοπίζονται τα περισσότερα, με τον αριθμό να φτάνει στα 76 και στα 21 στις δύο περιφερειακές
ενότητες αντίστοιχα. Στα Χανιά εντοπίστηκε ένα κρούσμα, ενώ απαλλαγμένο από τη μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται πως είναι το Λασίθι. Σε 136 σημεία πραγματοποιούνται σήμερα Τρίτη, 20 Ιουλίου, δωρεάν rapid test από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Να υπενθυμίσουμε, στο Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στο Λασίθι Καπή Αγίου Νικολάου, στην Ιερά Πέτρα στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνο στο Ρέθυμνο και στο Δημαρχείο Χανίων, επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ένας Ισραηλινός που ήταν θετικός στον κορονοϊό έσπασε την καραντίνα και πήγε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για να ταξιδέψει. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τις αρχές με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του επιβληθεί πρόστιμο 5.000 ευρώ. Λουκέτο, λόγω COVID, μπήκε σε οίκο ανοχής στο Ρέθυμνο με δύο εργαζόμενες οι οποίες δεν είχαν κάνει self-test. Αποτέλεσμα ήταν να επιβληθεί πρόστιμο 2.000 ευρώ στην κάθε μία και αναστολή λειτουργίας του οίκου ανοχής για 15 ημέρες. Υπέρ των απαγορεύσεων για όλους όσους δεν είναι εμβολιασμένοι για την προστασία της δημόσιας υγείας στάσεται το 54% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΟΠΕΝ. Ωστόσο το 39% εκτιμά ότι οι απαγορεύσεις αυτές προκαλούν αδικαιολόγητο διχασμό στην κοινωνία, ενώ το 7% δεν ξέρει, δεν απαντά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καραμπόλες με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Εκτός ΑΕΗ μένουν περίπου 25.000 υποψήφοι. Αντιπολίτευση και γονείς ζητούν να μην εφαρμοστεί για φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να καλυφθούν όλες οι θέσεις που εξήγηλε για φέτος το Υπουργείο, δηλαδή 77.500. Το Υπουργείο πάντως Παιδείας ανακοίνωσε ότι μετά τις πανελλαδικές ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου. Πολλά είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία ανησυχούν και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και από την άλλη, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η ανοιχτή επιστολή μαθητή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς συγκεντρώνει 20.988 μόρια, αλλά δεν εισάγεται μαζί με το σχέδιο, αλλά δεν εισάγεται στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λόγω της ευαίσθητα ειδικά μαθήματα. Λέει το παλικάρι αυτό, μεταξύ άλλων, δεν είναι άδικο το ίδιο νομοσχέδιο που διακρίνει τους αρίστους να τους αποκλείσει συγχρόνως και από τα πανεπιστήμια. Πώς καλείται ένας μαθητής που δεν κάνει σχέδιο στο σχολείο να διδάσκεται ελεύθερο και γραμμικό διαδικτυακά να μπορέσει να αποδώσει ικανοποιητικά? Μήπως θα ήταν δίκαιο να επαναφέρεται φέτος η βάση του 10 ως κριτήριο εισαγωγής στην αρχιτεκτονική, ή οι συντελεστές των ΕΒΕ σε όλα τα πανεπιστήμια να γίνουν ίση με 0,8. Σας παρακαλώ να αναστοχαστείτε, καλή την Υπουργό, τη μία σκεμμένη αστοχία της ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα του σχεδίου και να μην στερήσετε τη θέση από μένα και δεκάδες άλλους μαθητές από τα όνειρά τους. Φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι μία από τις επιστολές ή μία από τις διαμαρτυρίες. Εγώ καλωσορίζω την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, την κυρία Δέσποινα Νικολάου. Καλώς σας μεσημέρι από τον 984. Καλώς σας μεσημέρι. Να σας ακούσω εσάς. Εγώ έφερα και την ανοιχτή αυτή επιστολή που έχει βγει στον Αθηναϊκό Τύπο, γιατί προέρχεται από ένα σχολείο της Αττικής και έχει βγει και έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έκανα αυτή την αναφορά. Αλλά ούτως ή άλλως οι καραμπόλες είναι πολλαπλές. Κοιτάξτε, και άλλα παιδιά διαμαρτύρονται και άλλες επιστολές έχουν γραφεί που αφορούν μαθητές που ενώ πιάσανε πολύ περισσότερα μόρια από την πέρσινη και την προπέρσινη χρονιά δεν μπόρεσαν να περάσουν στη σχολή που θέλανε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα ειδικά μαθήματα, αλλά θεωρούμε σαν εκπαιδευτικοί ότι το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και στα υπόλοιπα παιδιά. Περίπου 15.000 παιδιά θα βρεθούν εκτός, έξω από τα πανεπιστήμια, παρόλο στις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας. Κοιτάξτε, η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη ούτως ή άλλως. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον για φέτος δεν έπρεπε να εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αν και γενικά και η Ομοσπονδία και η... Και όλο το εκπαιδευτικό, όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε άδικη την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ειδικά για μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα σχολεία. Γιατί κοιτάξτε, το σχέδιο ουσιαστικά βγήκε
εκτοπίστηκε από το διδακτικό ωράριο στην τρίτη ηλικίου. Όχι ότι διδασκόταν σε όλα τα σχολεία παλιότερα, αλλά τώρα το Υπουργείο αποφάσισε να το εκτοπίσει. Απ' τη μια λοιπόν εκτοπίζει το μάθημα και απ' την άλλη ζητάει από τα παιδιά να πιάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Δεν υπάρχει λογική στο Υπουργείο. Μιλάμε για παραλογισμό, πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί λοιπόν αυτός ο παραλογισμός, από τη στιγμή που από την αρχή μιλούσατε, που ξέρατε ποια ήταν τα δεδομένα? Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζητήσεις, σας έχω ακούσει πολύ προσεκτικά, αλλά ακόμα και την ώρα της αντίδρασης ή αν θέλετε εκείνης της επικριτικής δήλωσής σας, και πάλι επιχειρηματολογείτε και λέτε, κύριε Νικολάου, ότι γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο. Από τη στιγμή που ξέρει ποια είναι τα δεδομένα, ποιος είναι ο στόχος? Να τους αφήσει απ' έξω ουσιαστικά αυτούς τους υποψηφίους? Ναι, ουσιαστικά θέλει να μείνουν απ' έξω. Θέλει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στις σχολές, θέλει να κλείσει τμήματα, έτσι δεν το συζητάμε. Και ουσιαστικά να στρέψει τα παιδιά προς την κατάρτιση και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που δεν μπορέσουν να περάσουν σε αυτές τις σχολές. Κάποια δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν καθόλου, γιατί δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Κάποιοι άλλοι, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, θα συνεχίσουν στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Αυτό θα γίνει. Αυτός είναι ο σκοπός. Ένα ξεκαθάρισμα. Και να κλείσουν πάρα πολλά τμήματα, ειδικά τμήματα που θεωρεί ότι είναι πολύ δάπανα και δεν έχουν άμεση σχέση με την αγορά. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για ένα υπουργείο επιχείρηση. Μάλιστα. Δηλαδή σκέφτεται σαν επιχειρηματίας και όχι σαν ένα υπουργείο που θα πρέπει να ασχολείται με την εκπαίδευση και την παιδεία του λαού. Να σας πω, αν και το ξέρετε, ότι είναι πολύ σοβαρό, όχι αυτό που λέτε, στο άκουσμά του και έτσι όπως μπορεί να το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, όχι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά Υπουργείο Επιχείρησης, όπως το είπατε. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, επιχείρηση θέλει να κάνει και τα σχολεία, αυτός είναι ο σκοπός, με το νέο νομοσχέδιο. Και τα πανεπιστήμια, εδώ και χρόνια προσπαθούν να τα μετατρέψουν σε επιχειρήσεις. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν καταφέρει. Δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση στα πανεπιστήμια είναι κάτι πολύ σχετικό. Έτσι, σκεφτείτε ότι τα περισσότερα μεταπτυχιακά πια στα πανεπιστήμια είναι πληρώνεις, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι. Ελάχιστα πανεπιστήμια πια ελληνικά έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά δωρεάν. Το ίδιο που θέλουν να κάνουν και στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό με τα ειδικά μαθήματα εδώ και χρόνια φωνάζουμε, ότι έπρεπε να διδάσκονται κανονικά. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί, όχι μόνο το σχέδιο, να πάει να δίνει, πηγαίνει να δίνει, ας πούμε, ισπανικά, ενώ δεν τα έχει διδαχτεί στο σχολείο. Δηλαδή να θεωρείται προαπαιτούμενο ότι ο γονιός πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, για να πάει να δώσει το παιδί στην Ιταλική φιλολογία ή στην Ισπανική ή στην Γαλλική, γιατί δεν διδάσκονται, ας πούμε, τα γαλλικά στην τρίτη ηλικίου. Έτσι. Λοιπόν, δεν κοροϊδευόμαστε. Το Υπουργείο έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και όχι μόνο εμείς εκπαιδευτικοί, σαν κλάδος, γιατί εμείς το παλεύουμε εδώ και χρόνια. Τι κάνει η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία? Θέλει να πληρώνει? Έχουν αποφασίσει ότι πια θα πληρώνουμε? Και ότι το δημόσιο σχολείο δεν μας ενδιαφέρει πια? Ας βγουν να το πούνε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτό. Οι γονείς δεν νομίζω ότι έχουν αυτό στο μυαλό τους. Όχι. Το ξέρετε όμως ότι οι γονείς, ως γονείς, μπαίνουν σε αυτό το δίλημα να του το στερήσω αφού το θέλει. Και έτσι, πατώντας πάνω σε αυτό το επιχείρημα, πάντα κάνεις αυτό που θεωρείς καλύτερο ή θέλει το παιδί σου. Δεν σκέφτεσαι. Μα δεν τους κατηγορώ. Και εγώ γονέας είμαι και ξέρω πολύ καλά. Τι πλήρωσε ειδικά για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, και τι πληρώνω ακόμα. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι τι κάνουμε και σαν κοινωνία. Δηλαδή το δεχόμαστε ή απλά πληρώνουμε. Μάλιστα. Μπορεί να τραβήξει αυτή την ώρα πίσω την ελάχιστη βάση εισαγωγής? Κοιτάξτε, το Υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο. Οι πιέσεις είναι αρκετές. Εγώ ρώτησα αν μπορεί να το κάνει. Από τους γονείς. Και από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, και εμείς έχουμε βγάλει ανακοίνωση και εντάξει, θα γίνει και κινητοποίηση στην Αθήνα μεθαύριο και για το νομοσχέδιο. Γιατί και το νομοσχέδιο πάει να περάσει πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και αφορά τα παιδιά, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Έχει βάλει το Υπουργείο μπροστά την αξιολόγηση, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για διάλυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Και θα το δουν οι γονείς στην πορεία αυτό. Για παράδειγμα, θέλει να περάσει το βιβλίο, ας πούμε, το πολλαπλό βιβλίο που φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα. Πάλι θα πληρώσουν, πάλι από την τσέπη μας θα βγουν αυτά.
Τέλος πάντων, γενικώς πιστεύουμε ότι ελπίζουμε αυτό. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν το κάνει, αλλά έχουμε μπροστά μας τα μηχανογραφικά με τις ημερομηνίες να τρέχουν και βλέποντας τα παιδιά ότι ξέρετε οι επιλογές τους πάνε στο βρόντο, τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται εδώ. Κοιτάξτε, αυτό θέλει να, ουσιαστικά κινητοποίηση και από την Ένωση Γονέων και από τις τοπικές ενώσεις, δηλαδή και της Κρήτης και γενικά της Ελλάδας και από την Ομοσπονδία. Δηλαδή να πιέσουν η Ομοσπονδία. Εμείς πιέζουμε ασταμάτητα. Εμείς φωνάζαμε από την αρχή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Από εκεί πέρα και οι γονείς να πιέσουν. Τα παιδιά τώρα πώς εύκολα είναι. Εντάξει, ό,τι μπορούν. Το Υπουργείο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Δηλαδή θα βρεθούν χιλιάδες παιδιά εκτός και παιδιά. Άριστα, έτσι. Γιατί με την αριστεία ο υπουργός μας έχει τρελάνει. Στην πραγματικότητα όμως δεν πάει αριστεία. Mm. Τα παιδιά αυτά είναι άριστα, έτσι. Τα παιδιά που θέλουν που περνάνε αρχιτεκτονική είναι άριστοι. Αποτυχημένοι άριστοι που λένε πάρα πολλά παιδιά, έτσι. Και τα έχουμε ακούσει. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Συνάντηση και άμεση μάλιστα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος προκειμένου να μην υπάρξει αδιέξοδο στο κρίσιμο θέμα των δασικών χαρτών ζητάει η ΠΕΔ Κρήτης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην περιφέρεια Κρήτης, όπως σας είναι γνωστό αναφερόμενοι στον Υπουργό, δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου επί των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η άστοχη πρωτοβουλία του Δημοσίου να υποβάλει δηλώσει ιδιοκτησίας για όλες ανεξαίρετα τις υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως αποτυπώθηκαν στους ανιρτημένους δασικούς χάρτες της Κρήτης, τους οποίους ευθαρσώς χαρακτηρίσα δεσφαλμένους, δυστυχώς επιβεβαιώνει την άποψη που εκφράσαμε από την πρώτη στιγμή ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν ασχολείται άμεσα, αλλά επηρεάζει αν δεν καθορίζει κατά πλήρη αναστροφή του παραπάνω τεκμηρίου τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών επί αυτών. Μία ημέρα πριν, σας υπενθυμίζω ότι ο Μανώλης Πατεράκης από το Παγκρίτιο Συντονιστικό έλεγε στον 984 ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η δημοσιοποίηση της λύσης που προτείνει το Υπουργείο, όπως και η απόφαση του ΣΤΕ. Ο ίδιος είπε ότι η ηθική ευθύνη για τα όσα έχουν προκύψει, πως έχουν ΟΤΑ και περιφέρεια, οι οποίες θα λογοδοτήσουν, καθώς άφησαν το κεντρικό κράτος να διαχειρίζεται την δημοτική περιουσία, δηλαδή την περιουσία των δημοτών. Εμείς εχθές καταλήξαμε ότι άμεση αναστολή του κτηματολογίου. Άμεσα. Πρέπει να το κάνει εχθές. Πριν την ανάρτηση των δασικών έπρεπε να αναστείλουν το κτηματολόγιο. Πέρα κτηματολόγιο σε περιοχές που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα του δασικού χάρτης. Οπότε άμεση αναστολή του κτηματολόγιου. Θα είναι υπεύθυνη και υπόλογη για ό,τι συμβεί. Οι Δήμοι, να πούμε ότι έχουν τεράστια ηθική ευθύνη οι Δήμαρχοι τη Κρήτη από τη στιγμή που αφήσανε τη δημοτική περιουσία να την πάρει η περιφέρεια να τη διαχειριστεί και από την περιφέρεια να πάει στο υποχωδέ. Τεράστια ευθύνη και η περιφέρεια. Προσέξτε, ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση, θα λογοδοτήσουν όλοι οι Δήμαρχοι και οι αρμόδιοι στην περιφέρεια. Οπότε θα κληθούν σε μια συνάντηση που θα κάνει το Παγκρίτιο Συνιστικό Όργανο. Παρουσία όλων των Δημάρχων, περιφερειαρχών, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων να δώσουν εξηγήσεις στον κόσμο της Κρήτης τι έχουν κάνει για αυτό το θέμα. Η δημοτική μας κοτόπη είναι δημοτική, δεν είναι δημόσια. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραχωρηθούν οι δημοτικοί μας κοτόπες στην περιφέρεια και η περιφέρεια σε υποχωδέ. Είναι τεράστιο ζήτημα. Πότε θα γίνει αυτό? Λέγεται ότι έχουν παραχωρήσει δημοτικούς μας κοτόπους σε μεγάλες εταιρείες για να εγκαταστήσουν στο νησί ανεμογεννήτριες. Ο νεριακός χάρτης παρουσιάστηκε χθες, είναι όλες οι βουνοκορφές εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες με άδεια χρήσης από τη ΡΑΕ του 2010. Κύριε Πατεράκη, πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτή η συνάντηση με τους δημάρχους? Λίγες μέρες ανοχή ακόμη για να δούμε το σχέδιο του Υπουργού για τη λύση του διοκτησιακού. Εμείς λίγες μέρες ακόμη θα περιμένουμε. Λίγες μέρες. Με πιθανότητες μπορεί να βγει η χρονιά τουριστικά. Αναστάτωση και ανασφάλεια είναι αυτό που επικρατεί αυτή την ώρα σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Όπως λέει ο επιχειρηματίας Μιχάλης Βαμιδάκης, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες για τις ταξιδιωτικές οδηγίες από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και τα περιοριστικά μέτρα που ενδεχόμενα επιβάλλουν στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας, άμα την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Αναφέρει σε επίπεδο κρατήσεων τη βουτιά που αυτές έκαναν, δηλαδή κρατήσεις μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τις καταγραφές των αυξημένων κρουσμάτων, την κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η Κρήτη αυτό το διάστημα και εκτιμά πως
Ακόμα κρατάμε με πολιτική και όχι με υγειονομική απόφαση. Επιμένει παράλληλα πως αν καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλά τα κρούσματα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να βγάλουμε την τουριστική αυτή περίοδο μέχρι τέλους. Αυτό το οποίο βλέπουμε σίγουρα, ότι όλη η κατάσταση, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα δύο ατυχή δυσάρεστα γεγονότα. Το ένα ήταν το lockdown της Μυκόνου. Το άλλο ήταν η ταξιδιωτική οδηγία, η οποία έχει βγάλει η Γερμανία κατά της χώρας μας, προτρέποντας τους Γερμανούς να αποφεύγουν την Ελλάδα παρά μόνο για τα απολύτως απαραίτητα ταξίδια. Με αποτέλεσμα μια ραγδαία, και τονίζω τη λέξη ραγδαία, μείωση της ροής των κρατήσεων. Δεν ξέρω η Υπουργεία όπου αντλούν τα στοιχεία τους. Εγώ ξέρω ότι από Γερμανία, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια μέση ροή 1.200-1.500 κρατήσεων την ημέρα. Και από χθες μειώθηκαν στις 200-250. Και έτσι αναμένεται να συνεχίσουν επόμενες μέρες μέχρι. Χίλιες κρατήσεις κάτω. Είναι κάτι κάτω, σαφώς, ναι. Διότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός και ο κόσμος αφενός προβληματίζεται όταν υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία και όταν ακούει ότι γίνονται lockdown σε προορισμούς. Και αφετέρου διστάζει να κλείσει, γιατί δεν ξέρει αν τελικά θα πραγματοποιηθούν διακοπές του ή θα ακυρωθούν εκ των πραγμάτων. Άρα σίγουρα. Οι δύο αυτές αρνητικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση ροή των κρατήσεων, η οποία είχε ανέβει πάρα πολύ τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες. Άρα, είχαμε το ευτυχές γεγονός να δούμε ότι οι προηγούμενες 2-3 εβδομάδες είχαν ανέβει κρατήσεις, είχαν ανέβει αφήξεις. Όχι βέβαια στα επίπεδα του 19 σε καμία περίπτωση, αλλά υπήρχε μια καλή ροή. Τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα μειώνεται. Και βέβαια υπάρχει πάντα δαμόκλειο σπάθη πότε θα έρθει η ώρα της Κρήτης. Η οποία αναμένεται να είναι το επόμενο lockdown ή από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο εύχομαι να αποδεχθεί, αλλά δυστυχώς με τα κρούσματα έτσι όπως ανεβαίνουν, με την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα και με το απελπιστικά χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων που υπάρχουν στο νησί μας, δυστυχώς είμαστε οι επόμενοι στη λίστα. Εάν οι χώρες στο εξωτερικό αποφάζαν με υγειονομικά κριτήρια, θα μας είχαν ήδη κλείσει. Με πολιτικά κριτήρια προσπαθούν να μας κρατήσουν ανοιχτούς για πολλούς και διάφορους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Νέα επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προς την Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Λένα Μπορμποδάκη, τον Υποδιοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Αγαπέιου και προς τον Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου κ. Ανδρεαδάκη, σχετικά με την δύσκολη κατάσταση την οποία εξακολουθεί να βρίσκεται το νοσοκομείο λόγω έλλειψης γιατρών. Μιλώντας στον 984, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μανουσάκης είπε πως η κύρια ΜΕΘ για το μήνα Ιούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο χάρη στην προσπάθεια των τριών εναπομεινάντων γιατρών, ενώ για τον Αύγουστο τίθεται σε αμφιβολία η συνέχιση της λειτουργίας της, αν δεν βρεθεί κάποια λύση άμεσα. Παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά κυρίως από τη διοίκηση της 7ης, είπε ότι τα προβλήματα θα τακτοποιηθούν και δεν θα μείνουν αυτά τα τμήματα ξεκρέμαστα. Τόσο η μονάδα αλλαγής θεραπείας όσο και το νοσηλογικό τμήμα αυτή τη στιγμή είναι η λειτουργία του στον αέρα. Δηλαδή θέλετε να πείτε, κύριε Μανουσάκη, ότι μετά την πρώτη επιστολή που στείλατε 15 του 2021, ότι πήρατε κάποιες δεσμεύσεις, ας το πω έτσι, ότι ξέρετε μη στεναχωριέστε, θα δούμε πώς θα βοηθήσουμε και πώς θα ενισχύσουμε το νοσοκομείο? Ναι, υπήρχαν τουλάχιστον από την πλευρά της διοίκησης, είχαν μεταφέρθηκε σε εμάς ότι η διοίκηση 7ης ΥΠΕ έχει διαβεβαιώσει πως το πρόβλημα θα καλυφθεί και θα λυθεί. Μετακίνηση γιατρών από το Παγνί, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για τους γιατρούς που ήδη υπηρετούσαν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και πήραν μόνιμες θέσεις στο Παγνί. Οπότε για κάποιο διάστημα θα συνέχιζαν να παραμείνουν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να μέχρι να προκηρυχθούν οι μόνιμες θέσεις και να καλυφθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο μήνας Ιούλιο σημαίνει ότι λειτουργεί η ΜΕΘ από τους τρεις γιατρούς. Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί αν οτιδήποτε συμβεί υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό το μήνα έγιναν και λίγες εφημερίες από έναν από τους γιατρούς που φύγανε. Οπότε κάπως καλύφθηκε η κατάσταση. Τον Αύγουστο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο τρεις γιατροί. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει στην Ελλάδα μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορώ να σας πω και στον κόσμο που να δουλεύει με τρεις γιατρούς. Γιατί
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες ο 29χρονος, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε ένα 37χρονο πατέρα δύο παιδιών έξω από ταβέρνα στις Άνω Γούβες Ηρακλείου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε εκτός από τον 29χρονο και ένας 32χρονος ντόπιος, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε έξαρση βρίσκονται και πάλι το τελευταίο δεκαήμερο οι διαρρήξεις στην περιφέρεια και στα χωριά της Ιεράπετρας, με τη λία των κακοποιών να ενέρχεται σε 12.000 ευρώ και τα ανυποψίαστα θύματα των διαρρήξεων έχουν χάσει τον ύπνο τους, καθώς φοβούνται μην επιστρέψουν οι κακοποιοί για να κλέψουν ό,τι άφησαν πίσω τους, όπως λέει στον 984 εκεί ο Νίκος Πετάσης. Τα προβλήματα με τις διαρρήξεις, τις κλοπές έρχονται κατά κύματα στην Ιεράπετρα και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την χειμερινή περίοδο, οπότε είχαμε πάρα πολλές κλοπές σε αγροτικές μονάδες, σε καλλιέργειες, είτε αγροτικών εφοδίων, είτε προϊόντων κτλ. Παρόμοιο κύμα κλοπών και διαρρήξεων είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Έγιναν πάρα πολλές κλοπές, κυρίως στην περίμετρο της πόλης. Οι διαρρήκτες αποφεύγουν συνήθως το κέντρο της πόλης, πηγαίνουν σε σπίτια που είναι μόνα τους, σε περιοχές που δεν έχουν περιοίκους, ώστε να μπορούν να δουλεύουν τη νύχτα χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να τους αντιληφθεί κανένας και χωρίς βεβαίως οι ιδιοκτήτες να είναι κυρίως στα σπίτια μέσα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα των τελευταίων 10 ημερών εδώ στην Ιεράπετρα, έχουμε ξανά πάνω από 10 διαρρήξεις. Είχαμε και χθες άλλη μία καινούργια στην περιοχή Λιβάδια. Και αυτό που τώρα τούτο το καλοκαίρι συμβαίνει είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι διαρρήκτες μπήκαν ενώ οι ιδιοκτήτες ήταν μέσα στα σπίτια τους. Και έχουμε μία περίπτωση της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Παχιά Σάμου, που το περασμένο Σάββατο ήταν στο μπαλκόνι της και διάβαζε, ο σύζυγός της δούλευε νυχτερινή δουλειά και δεν ήταν στο σπίτι. Οι διαρρήκτες μπήκαν από την πίσω πόρτα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί βέβαια. Πέρασαν μέσα στην κρεβατοκάμαρα, κατέβασαν τα πάντα πάνω στο κρεβάτι της κυρίας Ραπάνη και άνοιξαν όλα τα κουτάκια των χρυσαφικών που ξέρετε εσείς οι γυναίκες ότι τα φυλάζετε σε κουτάκια, σε διάφορες κρύπτες κτλ. Τις πήρανε γύρω στις 12.000 αξία χρυσαφικών και διαφόρων ασημένιων που ήταν βεβαίως κάποιες αξίες κοσμημάτων. Με τη γυναίκα στο μπαλκόνι να διαβάζει. Με τη γυναίκα στο μπαλκόνι να διαβάζει και να δουλεύει στον υπολογιστή της. Όταν κάποια στιγμή ζήτησε να πάρει ένα φρούτο και πήγε στην κουζίνα της, οι διαρρήκτες ήταν στην κρεβατοκάμαρα, δεν τους πήρε χαμπάρι. Πήρε το φρούτο, ξαναγύρισε στο μπαλκόνι, άρχισε πάλι να διαβάζει και όταν 12 και κάτι ολοκλήρωσε το διάβασμά της και από τα απέναντι μπαλκόνια είχαν και οι περίοικοι γυρίσει στα υπνοδωμάτια για να κοιμηθούν, είχαν κλείσει τα φώτα. Και όλο αυτό γινόταν τώρα, ενώ απέναντι από το σπίτι υπήρχαν άνθρωποι στα μπαλκόνια και λογικά αν υπήρξε κάποια ορατή υποπτικίνηση θα την είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι τίποτα. Σαν έλουροι μπήκαν μέσα από την πίσω πόρτα, δούλεψαν αρκετή ώρα γιατί κατέβασαν όλο το σπίτι κάτω. Πήραν αυτά που ήθελαν και εξαφανίστηκαν χωρίς ποτέ κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Πριν γίνει αυτό όμως, γύρω στα 50 μέτρα πιο κάτω, είχαν μπει πρώτα σε ένα άλλο σπίτι. Είχαν όμως την ατυχία τη στιγμή που ξεκινούσε η έρευνά τους μέσα στο σπίτι να επιστρέψει η νοικοκυρά, η οποία βέβαια τους χάλασε τη δουλειά. Μόλις είδαν ότι μπήκε το αυτοκίνητο μέσα στο χώρο της, στο χώρο του σπιτιού της η κυρία και κατέβηκε από τα μάξη, αυτοί εξαφανίστηκαν και τουλάχιστον αυτή η οικογένεια γλίτωσε τα χρυσαφικά και τα χρήματά της. Όλες αυτές τις μέρες χτυπούν σπίτια και παίρνουν χρυσαφικά και χρήματα. Δεν παίρνουν αυτή τη φορά ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικές συσκευές που σε άλλες περιπτώσεις και αυτά τα εξαφάνιζαν. Και βεβαίως είναι πονοκέφαλος για την τοπική αστυνομία. Το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας είναι συνεχώς στους δρόμους και προσπαθεί κάνοντας μπλόκα να πιάσει αυτή τη συμμορία. Είναι ένας πονοκέφαλος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αυτές τις ημέρες που είτε φεύγουμε και πάμε για κάποιες μέρες διακοπές και λείπουμε τα βράδια, μένουμε έξω, διασκεδάζουμε αν μπορούμε ή καθόμαστε περισσότερο μακριά από το σπίτι μας σε παραλίες κτλ. Καλό είναι να παίρνουμε όσα μέτρα προφύλαξης μπορούμε. Να αφήνουμε φώτα ανοιχτά στο σπίτι, κάτι να παίζει μια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο, να υπάρχει κάποια κίνηση μέσα στο σπίτι, αν νομίζουν ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι ζωή. Τα χείλια μας πολλές φορές μας βοηθούν, οι φυλακές μας πρέπει να είναι συνεχώς εκεί και να προσέχουν τα σπίτια μας. Δυστυχώς όμως δεν τα έχουμε όλοι αυτά. Και έτσι εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούν για αρκετές μέρες τα σπίτια που θέλουν να χτυπήσουν ξέρουν
πότε και πώς θα μπουν μέσα. Μάλιστα. Τέσσερις περιοχές. Έξω από την πόλη, ναι, της Ιερά Πέτρας, Λιβάδια, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Καλυθέα. Η Παχιάμος που ανέφερες πριν από λίγο. Ναι, και Περιστεράς. Είναι στην έξοδο της Ιερά Πέτρας προς Ιτία. Είναι μια περιοχή που έχει λίγα διάσπαρτα σπίτια. Είναι περιοχές που έχουμε εκτός σχεδίου δόμηση. Άρα είναι πολύ αεροκατοχημένη περιοχή αυτή που λέμε τώρα. Και ο καθένας καταλαβαίνει ότι εάν, μάλιστα, δεν έχεις κάποιον να συγκατοικείς ή κάποιον άνθρωπο απέναντί σου να σε προσέχει, να τον προσέχεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα για τις συμμορίες αυτές. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί ζήτησε για πύριο 30χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 26χρονης γυναίκας στη Φολέγανδρο. Κατά την προανάκριση, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και είπε: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και αποδέχομαι την κρίση της δικαιοσύνης». Σύμφωνα με το Naxos Times, την ώρα που πήγαινε στον ανακριτή με σκυμμένο κεφάλι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε: «Συλληπιτήρια και καλή δύναμη στην οικογένεια της Γερυφαλιάς». Τριαντένας άνθρωποι, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας σε λαϊκή αγορά στην Ανατολική Βαγδάτη, την παραμονή της γιορτής της Θυσίας, που είναι σημαντική μουσουλμανική γιορτή. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι ο βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε. 15 διπλωματικές αποστολές στο Αφγανιστάν κάλεσαν με κοινή τους ανακοίνωση τους Ταλιμπάν να σταματήσουν τις επιχειρήσεις τους σε όλη τη χώρα, καθώς αυτές αντιβαίνουν στη δηλωμένη στήριξη των ανταρτών σε μια επίλυση της σύγκρουσης έπειτα από διαπραγμάτευση. Δύο διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποκαλύπτουν ότι το λογισμικό Πέγασος που δημιούργησε πριν από χρόνια η Ισραηλινή εταιρεία για να παρακολουθεί μέσω των κινητών τους τηλεφώνων τις κινήσεις τρομοκρατών και εγκληματιών αποτελεί πλέον διαδεδομένο μέσο για να κατασκοπεύονται ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και πολιτικά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο. 60 συνοριοφύλακες θα αναπτύξει ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex από την προσεχή εβδομάδα στη μεθόριο της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία μετά το κύμα των ξένων μεταναστών που περνούν παράνομα τα σύνορα. Βιβλική καταστροφή σε Δυτική Γερμανία και Βέλγιο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους 165 νεκρούς και 700 αγνοούμενους. Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, οι Βρετανοί κατακλείζουν τις παραλίες καθώς ο υδράργυρος έδειξε 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς οι πυρκαγιές σε Καλιφόρνια και Όρεγκον μένονται ανεξέλεγκτες για τρίτη εβδομάδα. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Αλλάζει το κυπελλό Ελλάδας, αφού η προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα δημιουργεί ένα νέο ποδοσφαιρικό χάρτη. Στη διοργάνωση θα μετέχουν πλέον και οι ομάδες της ΓΑΜ Εθνικής, με κίνηση της 29 Αυγούστου. Ενώ στον αντίποδα δεν θα υπάρχουν οι κυπελούχοι ΕΨΗ, μιας και πέρυσι δεν έγιναν οι τελικοί στις ενώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ΠΟΑ, Γιούχτα Αλμυρός, Πόρος ΑΟΑΝ Αναγέννηση, Νεάπολη, Σίνκα και Άρη Σούδας από την Κρήτη θα παίξουν στο κύπελλο Ελλάδας φέτος και όχι στο κύπελλο των ενώσεών τους. Με 62 νέα αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ για την ολιστική μελέτη έπειτα από πρόταση της ΕΠΣ Μακεδονίας. Παρόν ψήφισαν ο Ολυμπιακός, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, Λευκό, ο Πειραιάς. Η νέα προσθήκη στο ρόστερ του Όφη με επίσημο χαρακτήρα είναι από χθες ο Μπρους Καμάου. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο European Challenger κάτω των 20 που φιλοξενείται στο Ηράκλειο η Εθνική Νέων Ανδρών που επικράτησε εύκολα της αντίστοιχης ομάδας της Ουκρανίας με 88-49. Σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει στα 2 αοράκια τη Ρωσία. 984. Ο καιρός. Αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός σήμερα κατά τόπους, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 4 με 5 ποφόρ, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι!